Καλώς μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 30 Απριλίου, μαζί σας και σήμερα για μία ώρα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Συνεδριάζει το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν τα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή, ενώ την ίδια ώρα από σήμερα έως και το Σάββατο στο Brussels Group θα τεθούν οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να περάσουν από το μικροσκόπιο των τεχνοκρατών. Κοντά μας είναι ο Πέτρος Λιωδάκης για να μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Για τις 5 η ώρα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η κυβέρνηση, όχι όμως και το πόλον νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει βεβαίως τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με τους θεσμούς. Και δεν θα βρεθεί στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι το πολυνομοσχέδιο καταρχήν παραμένει υπό διαμόρφωση και β' και ακόμα σημαντικότερο, ότι είναι σε άμεση συνάρτηση με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που οι διαπραγματεύσεις είναι ανοιχτές και ακόμα περισσότερο είναι ρευστές, δεν μπορεί η κυβέρνηση να δεσμευτεί για τα μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο. Τι θα συζητηθεί τώρα? Προφανώς θα γίνει ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα επαναβεβαιωθούν οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, η οποία επιμένει σε όλους τους τόνους ότι δεν υποχωρεί από αυτές. Θα συζητηθούν τα νομοσχέδια που σωστά είπες και εσύ έρχονται προς ψήφιση, δηλαδή το νομοσχέδιο για την παιδεία και το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, ενώ θα γίνει συζήτηση και για τις τηλεοπτικές άδειες. Από εκεί και πέρα, όπως έλεγα και πριν, οι κόκκινες γραμμές αναμένεται να επαναβεβαιωθούν. Ποιες είναι αυτές? Προφανώς τα εργασιακά, το ασφαλιστικό, όχι στη μείωση μισθών και συντάξεων, όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και όχι στην αύξηση του ΦΠΑ. Παρ' όλα αυτά, στην κυβέρνηση υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα βρεθεί σύντομα κοινός τόπος με τους εταίρους. Κάποιοι μάλιστα από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο και για συμφωνία ακόμα και μέχρι την Κυριακή. Τονίζουν χαρακτηριστικά ότι το Brussels Group, το οποίο ξεκινάει από σήμερα και πάλι τις διαπραγματεύσεις του, θα γίνουν οι όποιες συζητήσεις σε πολύ καλό κλίμα. Κάτι που, όπως επισημαίνουν, φάνηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση του Euro Working Group. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Πέτρο. Καλό σου απόγευμα. Να έρθουμε εμείς τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Αλλαγές δρομολογούνται μέσα στο επόμενο διάστημα στις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών υγείας της περιφέρειας, πρόκειται να αλλάξουν οι διοικητές. Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποβάλει την παραίτησή του ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Χαράλαμπος Δουλγεράκης. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις διοικήσεις των υπολείπων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Εμείς θα πάμε αμέσως στο Ρέθυμνο, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια διαφοροποίηση, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνο, ο κ. Ξυπολιτάς, δεν δέχεται να υποβάλει την παραίτησή του. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως ο Μάνθος Καπετανάκης. Καλό μεσημέρι, Μάνθο. Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μένει λοιπόν στη θέση του ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Νίκος Ξυπολιτάς, και παρότι σήμερα έλυγε προθεσμία υποβολής της παραίτησής του, όπως έχει κληθεί, δεν παραιτείται. Μας ανέφερε τηλεφωνικά ότι είχε προσληφθεί μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕ, οπότε δεν θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί. Και ανέφερε και ότι ο επόμενος διοικητής του νοσοκομείου θα έπρεπε να είναι από μια λίστα του ΑΣΕ. Αναφέρει ότι ούτε με νομικούς τρόπους μπορούν να τον απομακρύνουν από τη θέση του. Όπως ανέφερε, θα πρέπει να κληθούν εντός εισαγωγικών πολλοί νόμοι για να απομακρυνθεί από τη θέση του. Μόνο με απόλυση θα μπορούσε να απομακρυνθεί, η οποία θα επιφέρει ωστόσο κάποια αποζημίωση. Επίσης, έκανε λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνει ακέφαλο το νοσοκομείο για αρκετό καιρό, για 8 μήνες, και δεν θα έχει διοικητικό συμβούλιο για ένα χρόνο, την ώρα που τα προβλήματα της δομής είναι αρκετά. Και τόνισε ότι θα παραιτηθεί μόνο εάν δεν συμφωνεί με τα μέτρα και τους νόμους που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση για την υγεία. Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με την περίπτωση του κυρίου Ξυπολιτά. Να σε ευχαριστήσω, Μάνθο. Πάμε εμείς στο Ηράκλειο να μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης για το τι γίνεται με τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και με τις αλλαγές στις διοικήσεις τους. Χάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι η εξαίρεση στο θέμα των παραιτήσεων των διοικητών, αφού όλα δείχνουν ότι οι υπόλοιποι διοικητές έχουν παραιτηθεί, και ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Δουλγεράκης, και του Αγίου Νικολάου, ο κ. Μακρόν Νικολάκης, και της Νέα Πόλεως, η κ. Λία Μοσχοβιτάκη,
Ενώ σήμερα παρετήθηκε και ο έστειλε την παρέτησή του πριν από λίγη ώρα και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κ. Νίκος Χαριτάκης, ενώ είχε στείλει χθες, νομίζω, και η αναπληρώτρια διοικήτρια, η κυρία Ελένα Μπουργκουδάκη. Θα παραμείνουν βέβαια στις θέσεις τους μέχρι να οριστούν νέες διοικήσεις. Ουσιαστικά ήρθαν να κάτι το αναμενόμενο, Χάρη, από τη στιγμή που είχαμε αλλαγή της κυβέρνησης, περιμέναμε και αλλαγή στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνουν οι αλλαγές. Δηλαδή, κατά πόσο και με ποιο καθεστώς. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να μιλάμε πλέον είναι ότι επί της ουσίας τα νοσοκομεία είναι ακέφαλα. Και μένει να δούμε με ποιο τρόπο θα καλυφθεί αυτό το κενό, δηλαδή αν ο Υπουργός με κάποια υπουργική απόφαση δώσει τη δυνατότητα για επίγοντα ζητήματα να δώσει τη δυνατότητα υπογραφής στους διοικητικούς διευθυντές. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Χάρη. Καλό σου απόγευμα. Εμείς να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τον χώρο της εκπαίδευσης και έχει να κάνει με το κτηριακό πρόβλημα του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου του Γαλατά. Εκεί όπου βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Θάσος Βάμβουκας, για να διαπιστώσει τις πραγματικά απαράδεκτες και ακατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι αναγκασμένοι να κάνουν μάθημα οι μαθητές και να παραδίδουν τα μαθήματά τους οι εκπαιδευτικοί. Να τονίσουμε ότι κάποιες από τις σχολικές αίθουσες στεγάζονται σε containers και αυτό που ζητούν εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς είναι η μεταστέγαση του σχολείου σε ένα κτίριο είτε καινούριο είτε στο παλιό Δημαρχείο της Νέας Κηδονίας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για μετεστέγαση του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου Νέας Κηδονίας σε νέο χώρο, καθώς μαθητές και δάσκαλοι αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει διεισόμαση τις ακατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα οι μικροί μαθητές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι βέβαια το στεγαστικό. Τα παιδιά είναι συμπιεσμένα σε μικρές αίθουσες. Ή είναι συμπιασμένα σε ακατάλληλες αίθουσες. Οι συνθήκες πραγματικά είναι άθλιες. Υπάρχουν κοντέινερ τα οποία στάζουν, υπάρχουν κοντέινερ τα οποία ζεσταίνονται υπερβολικά το καλοκαίρι και δεν είναι το χειμώνα οι κατάλληλες συνθήκες. Όπως επεσήμανε ο Τάσος Βάμβουκας, οι αρμόδιες αρχές αστραφούν στη λύση της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν νέες σχολικές μονάδες σε όλο το Δήμο Χανίων. Έχουμε επιλέξει να προτείνουμε την διαδικασία ΣΔΙΤ, δηλαδή συγχρηματοδοτούμενα έργα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, διότι έχουμε μεγάλη ταχύτητα, έχουμε καλή ποιότητα κατασκευής και έχουμε στη συνέχεια και τη συντήρηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δεκαετία για να έχουμε μια νέα σχολική μονάδα στα Χανιά. Ενήμερος για τα προβλήματα σχολικής στέγασης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων, είναι και Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης. Αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει ως Δημοτική Αρχή και το έχουμε προτάξει στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, είναι ότι τα Χανιά επιγόντως χρειάζονται 10 νέα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Τα Χανιά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στο θέμα της σχολικής στέγης, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα σε όλο το Δήμο Χανίων, αλλά ιδιαίτερα τονίζω στην περιοχή της Νέας Κηδονίας και στην περιοχή του Ακροτηρίου. Από την πλευρά της, η έφορος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου, Αφροδίτη Κατσικανδαράκη, επεσήμανε ότι ο Σύλλογος ζητάει να γίνει μεταφορά του σχολείου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου της περιοχής. 495 παιδιά είναι στον ίδιο χώρο. Είδατε την κατάσταση. Καταρχήν ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που ήρθε, αλλά το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Μέχρι να λυθεί το κτηριακό, τι θα κάνουμε, περιμένει τα ΣΔΙΤ μέχρι τότε. Να πάει σε ένα άλλο χώρο. Ζητάμε το χώρο του Δημαρχείου, που δεν χρησιμοποιείται σε κάτι. Μην περιμένουμε και να λωθούμε και μέχρι τότε τα παιδιά συνεχίζουν να είναι σε αυτές τις άθλιες κατάστασεις που είδατε και μόνοι σας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Χανίων μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους παιδείας και τεχνικών υπηρεσιών, Μανώλη Αδοντάκη και Μανώλη Κεμεσίδη, επισκέφθηκαν και το γυμνάσιο της περιοχής.
Αλλάζουμε θέμα. Με καλές προοπτικές ξεκινάει η νέα σεζόν για την κρουαζιέρα στα Χανιά. Όπως επισημάνθηκε το πρωί στη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, κ. Κώστας Μπροκαλάκης, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κρουαζιέρα. Φέτος θα έχουμε διπλάσιο αριθμό κρουαζιερόπλοιων που θα καταπλέψουν στο λιμάνι της Ούδας, ενώ εξαιρετικά υψηλός είναι και ο αριθμός των επισκεπτών που θα αποβιβαστούν και φτάνει σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις στους 90.000. Καλά είναι τα μηνύματα για το θεσμό της κρουαζιέρας στη φετινή σεζόν στα Χανιά. Μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας έχουν επιλέξει τη Δυτική Κρήτη ως έναν από τους σταθμούς τους και σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν στο λιμάνι της Ούδας θα ξεπεράσουν τους 90.000. Η φετινή χρονιά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τα Χανιά και το τομέα της κρουαζιέρας, καθώς έχουμε σχεδόν του αριθμού των αφήξεων και τριπλασιασμό σχεδόν του αριθμού των εμβατών σχέση με το 2014, φτάνοντας στις 63 αφήξεις κρουαζιεροπλοίων και τους 90.000 επιβάτες. Και το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι θα έχουμε τρεις νέες κορυφαίες εταιρείες που για πρώτη φορά έρχονται στα Χανιά. Από τις έρευνες που έχουμε κάνει και σε παγκρίτιο επίπεδο και σε χανιώτικο, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα με τα στοιχεία που μας δίνει και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αυξάνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Κώστας Μπροκαλάκης, συζητήθηκαν δράσεις προσωρινού και μόνιμου χαρακτήρα που θα αμβλύνουν προβλήματα που επηρεάζουν την κρουαζιέρα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες. Η κρουαζιέρα είναι δυναμική, ανά πάση στιγμή μπορεί να αλλάξει, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, σε συντονισμό και σε συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιβάτες, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί η κρουαζιέρα είναι πολύ σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την πόλη και τον νομό μας. Ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μαζί με την πρωτογενή παραγωγή. Η πρώτη ενέργεια που έκανε ο Δήμος Χανίων ήταν να ορίσει την Επιτροπή Προβολής Τουρισμού, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι απασχολούνται με τον τουρισμό στην πόλη μας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αναβάθμισης των υποδομών για τη στήριξη και ενίσχυση της κρουαζιέρας, εντάσσονται και τα έργα που εκτελούνται στο λιμάνι της Ούδας. Λιμάνι της Ούδας, φέτος έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια εξοραϊσμού και όσον αφορά το πράσινο και την καθαριότητα. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες το αποτέλεσμα θα είναι εμφανές, ήδη είναι εμφανές. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε και μέσα και έξω από το λιμάνι, τον παραλιακό δρόμο, και το πράσινο και τα σκουπίδια και τα πάντα που υπήρχαν. Τις επόμενες ημέρες το Λιμενικό Ταμείο Χανίων αναμένεται να υπογράψει μια ακόμα σύμβαση για ασφαλτοστρώσεις στο λιμάνι της Ούδας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας του λιμανιού. Λύση αναζητούν οι φορείς των Χανίων στο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα, το οποίο φαίνεται να έχει οξυνθεί τους τελευταίους μήνες. Μάλλον θα πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται πιο έντονο ακόμη και σε τουριστικές περιοχές, ακόμα και μέσα στην πόλη των Χανίων. Σήμερα το φαινόμενο βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης, την οποία συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή του Πλετανιά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πιο συγκεκριμένα, κ. Νίκος Δασκαλάκης. Συμμετείχαν και αντιδήμαρχοι από τα Χανιά και από την Κίσαμο για το ίδιο θέμα, με σκοπό να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις μέσα από ένα κοινό σχεδιασμό. Είναι κοντά μας ο αντιδήμαρχος Πλατανιά, ο κ. Νίκος Δασκαλάκης, να μας πει περισσότερα, καθώς και για το τι αποφάσισαν στη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης. Καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί το πρόβλημα έχει αρχίσει και γίνεται έντονο και στο Δήμο Χανίων. Και στο δικό μας Δήμο και στους υπόλοιπους Δήμους. Είμαστε εκπρόσωποι αντιδήμαρχοι από το Δήμο Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και οι υπόλοιποι είχαν εκκληθεί, δεν μπορέσαν να παραβρίσκονται. Βεβαίως θα τους ενημερώσουμε τι έχει συμβεί για να προχωρήσουμε από κοινού. Είπαμε να κάνουμε μια διαδημοτική συνεργασία, όλοι οι Δήμοι μαζί, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καταρχήν, να υποθέσω ότι εκτιμήθηκε η κατάσταση από την πλευρά του κάθε Δήμου. Να μας κάνετε μια περιγραφή σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή καλείστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, τι διαστάσεις μάλλον έχει πάρει. Κοιτάτε, στο Δήμο Χανίων έχουμε το πιο μεγάλο πρόβλημα, που οι διαστάσεις είναι μεγάλες. Στο Δήμο Πλατανιά υπάρχει και εκεί πρόβλημα, το οποίο τίνει να γίνει μεγάλο, ακόμα δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο, αλλά θα γίνει. Στους άλλους Δήμους, από ό,τι μας έχουν πει οι αντιδήμαρχοι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είπαμε τώρα να προχωρήσουμε σε στηρώσεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε στηρώσεις, να γίνει παρασίτωση, να γίνουν εμβολιασμοί και να δούμε πώς μπορούμε να τα ταΐζουμε και να έχουν συνθήκες καλές διαβίωσης.
Έχετε βέβαια κάποια συνεργασία και με τους φιλοζωικούς συλλόγους? Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι έχουμε συνεργασία με τους φιλοζωικούς συλλόγους. Πολύ καλή συνεργασία και από κοινού θα προχωρήσουμε, θα τους ρωτήσουμε να δούμε πώς μπορούμε μαζί να προχωρούμε. Και νομίζω ότι θα το προσπαθήσουμε να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί θα γίνει έντονο και γιατί πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα ζώα που είναι γύρω μας. Ο κόσμος δεν είναι δικός μας, τον μοιραζόμαστε με όλες τις μορφές ζωής. Έτσι ακριβώς. Είπατε ότι θα γίνει μια διαδημοτική συνεργασία. Ναι. Ότι θα προχωρήσετε σε κάποιες στηρώσεις. Τι άλλο περιλαμβάνει όμως αυτή η συνεργασία? Η διαδημοτική συνεργασία αυτή περιλαμβάνει στο βάθος χρόνου να γίνει ένα καταφύγιο ζώων, δηλαδή ένα γιατρείο το οποίο θα μπορούν από κοινού να πηγαίνουμε όλοι μαζί εκεί, να σειρώνει τα σκυλιά και να, όταν τραυματίζονται, γιατί έχουμε και πολλούς τραυματισμούς, να γίνονται οι εγχειρήσεις, να μένουν όχι εκεί, όχι στο καταφύγιο, μετά θα τα αναλαμβάνουν οι εθελοντές, ώσπου να γίνουν καλά και να δούμε μετά τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Είστε αντιδήμαρχος, κύριε Δασκαλάκη, σε μια τουριστική περιοχή και ξέρουμε όλοι ότι οι ξένοι επισκέπτες του τόπου μας δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων. Δεδομένου ότι πολλές φορές έχουμε δυσφημιστεί ως τουριστικός προορισμός με αφορμή το θέμα των αδέσποτων, θα κάνετε κάτι πιο αποτελεσματικό αφού έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική σεζόν, βεβαίως, εκτός από τις στηρώσεις? Βεβαίως, θα γίνει και μια εκστρατεία η οποία θα ενημερωθούν οι ξένοι στα ξενοδοχεία τι κάνουμε και τι ενέργειες έχουμε κάνει και πώς πορευόμαστε για τα σκυλιά, και θα γίνει και άλλη μια μεγάλη εκστρατεία στα σχολεία. Το έχουμε αποφασίσει, θα το κάνουμε από κοινού για να δούμε τι θα κάνουμε. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα της σημερινής σύσκεψης, τις προτάσεις που ενδεχομένως ακούστηκαν από τους συναδέλφους σας, από τους υπόλοιπους δήμους και κυρίως από την πλευρά του Δήμου Χανίων. Ναι, το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό και πολύ καλό. Αποφασίσαμε και γρήγορα μάλιστα να προχωρήσουμε σε αυτά που σας είπα, να κάνουμε το καταφύγιο των ζώων, να μπορούμε να έχουμε ένα μέρος για να γίνονται όλα αυτά που έχουμε πει. Πού μπορεί να γίνει αυτό το καταφύγιο? Θα γίνει στο Δήμο Χανίων από ό,τι είπαμε, και γι' αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ψάχνει να βρει το μέρος το οποίο θα το κάνει. Δεν έχει βρεθεί ακόμη δηλαδή ο κατάλληλος χώρος? Έχει βρεθεί, αλλά δεν μπορώ να σας το ανακοινώσω, γιατί αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμος Χανίων. Σίγουρα και πρέπει να προηγηθούν και κάποιες Ναι, πρέπει να προηγηθούν και κάποια άλλα που ό,τι λέμε να είναι υλοποιήσιμο, γιατί δυστυχώς έχουμε πει πολλά, λέμε πολλά, τα οποία δεν πραγματοποιούνται, γι' αυτό είπαμε να τα πραγματοποιήσουμε και μετά να βγούμε να κάνουμε κοινή δήλωση. Παρακινηθήκατε από τις επισημάνσεις των μελών των φιλοζωικών συλλόγων, κύριε Δασκαλάκη, για να συγκαλέσετε τη σημερινή σύσκεψη? Γιατί πολλές φορές έχει επισημανθεί στο παρελθόν και επισημαίνεται συνεχώς η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε μέτρα άμεσα και αποτελεσματικά. Παρακινηθήκαμε και από εκεί, αλλά και εμείς ζούμε εδώ. Ζούμε στο Δήμο τον ίδιο, βλέπουμε, είμαστε έξω συνέχεια και βλέπουμε το λυπηρό φαινόμενο αυτό, και γι' αυτό είπαμε να δράσουμε γρήγορα. Δηλαδή αυτή τη φορά είπαμε σε ένα μήνα από τώρα να έχουμε υλοποιήσει κάποια πράγματα. Έχετε βάλει στόχους λοιπόν και έχετε θέσει έχουμε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τη διαδημοτική σε ένα συνεργασία. Μήνα από σήμερα, τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό που όλοι ονομάζουμε αδέσποτα ζώα στα Χανιά και στην ευρύτερη περιοχή, μιας και μιλάμε και για τον Πλατανιά? Ναι, αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι, από ό,τι μπορώ να πω τώρα, είναι ότι θα μπορούμε να κάνουμε τους εμβολιασμούς, να κάνουμε τις στηρώσεις και να δούμε μετά σε βάθος χρόνου τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Δασκαλάκη, για την παρουσία σας. Και εύχομαι να ευοδοθεί η προσπάθειά μας. Είναι δύσκολη προσπάθεια γιατί χρειάζονται και αρκετά χρήματα, τα οποία ξέρετε ότι αυτή την περίοδο είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για κινηματογράφο.